αποφασίσει μεγάλη. Μια φαντασία στη δική μου τη μοναξιά, που ήρθε από το σκοτάδι να με βγάλει και μ' άναψε φωτιά μες στην καρδιά. Να με βγάλει και μ' άναψε φωτιά μες στην καρδιά. Κράτα το χέρι μου, γίνε αστέρι μου και ο ουρανός μου. Το καλοκαίρι μου, η θάλασσα μου μια φορά. Κράτα το χέρι μου στη μοναξιά μου, μη με αφήσεις. Θα σε για μένα μια ψευδέστηση, μια συμφωνία. Σάββατο βράδυ λοιπόν στην πρωτεύουσα της Σάμου, είναι νωρίς ακόμα. Τι ώρα είναι, για να δούμε τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 7:20. Είχα κατέβει για δουλίτσα, είχα μια δουλίτσα εδώ κοντά και λέω στις 3 εκκλησίες συγκεκριμένα και λέω θα πάω το κοινό μου και μια βόλτα στην νυχτερινή Σάμου. Έτσι θα πάμε μέχρι πέρα. Θα κάνουμε όλη τη χερσαία ζώνη, μετά θα ξαναπούμε μέσα στην πόλη από διαφορετικό σημείο και θα ξαναβγούμε ξανά από τον περιφερειακό. Ακούμε μουσικούλα της Στέλιου Χαλβατζή σε στίχη Άννα Μονογιού, ενός δημιουργού από τα Κοντακέικα Σάμου. Πάντα το ξεχνάω αυτό το χωριό, το πιάνω με τσεράκου. Μέικα είναι νότια, Κοντέικα είναι κεντρικά, Κοντακέικα είναι νότιο-δυτικά. Τρία χωριά με ίδια σχεδόν, ακούγεται το ίδιο αλλά είναι διαφορετικά χωριά. Τρία από τα ωραιότερα χωριά της Σάμου. Η Σάμος έχει μια σαρανταριά χωριά, δεν θα πούμε τώρα πόσα χωριά έχει η Σάμος. Είμαστε στην πρωτεύουσα, είμαστε στο Βαθύ, περνάμε μπροστά από το Ξενή εδώ αριστερά, το κτίριο Φάντασμα που επισκευάζεται εδώ και 20-30 χρόνια.
Μάλλον τελειώσαν τα φράγκα πάλι και σταματήσαν τα έργα εδώ. Τέλος πάντων, πηγαίνουμε στο ωραιότερο σημείο της παραλιακής που εδώ έχει νησίδα. Μάλιστα τώρα μάθαμε ότι ρίξανε και κάτι λεφτά από τα Ατένιες μέχρι το Μαλαγάρ. Τα φτιάξανε προστατευτική νησίδα. Κατά μεσία πρέπει να σκοτωθούν 3-4-5, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί για να φτιάξουν νησίδα. Είναι και προεκλογικά τώρα, ό,τι προλάβουμε, γιατί να μοιράσετε χρήματα όσο προλάβουμε, διότι θα κάνουμε ξανά 4 χρόνια να ξαναδούμε έργα. Εδώ δεξιά είναι τα Ατένιες, δυο γήπεδα Ατένιες. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι. Για όσους μπήκατε πρώτη φορά σε βίντεο μου, είπαμε, λέγω Μάριος Κωνσταντάρας, είμαι από τη χώρα Σάμου, την παλιά πρωτεύουσα. Θα πάμε και μία πλατεία μέσα, όχι δεν θα πάμε, θα πούμε από εδώ μέσα, από εδώ δεξιά. Θα κάνουμε έτσι μία βολτούλα μέσα. Όχι, θα πάμε μέσα, θα κατεβούμε και θα ξανανεύουμε έτσι, θα σας κάνω μία βολτούλα, σας βάζω ένα τραγουδάκι ακόμα και συνεχίζουμε. Λαμαρινούπολη. Τον Οκτώβριο κλείνουμε 3 χρόνια του σεισμού και οι Λαμαρίνες εδώ παραμένουν. Εδώ σε αυτό το σημείο επιλύγηκε η Σάμος πάρα πολύ από το σεισμό, όπως και το Παν Βαθύ. Εδώ δυστυχώς αριστερά δυο στενάκια παράλληλα και αριστερά αφήσανε και την τελευταία τους πνοή, δύο
παιδιά, δύο νέα παιδιά, η Κλέρη και ο Άρες. Τους αφιερώνω αυτό το βιντεάκι. Από εδώ ξαναπεράσαμε, θα πάμε δεξιά να στρίψουμε για τον περιφερειακό πάνω, εκεί στην πυροσβεστική και στις παλιές φυλακές. Να πούμε δυο στοιχεία για την πόλη Τσάμου, ότι είναι μια πόλη περίπου 10.000 κατοίκων, μαζί με τα περίχωρα γύρω γύρω, μαζί με το Βλαμαρί, μαζί με το Πάνω Βαθύ, μαζί με την Νεάπολη, τα προσφυγικά. Δεν τα θυμάμαι τώρα όλες τις περιοχές, να σας τις πω απ' έξω. Εδώ είναι το δεξιά το επικούριο κτίριο, ένα κτίριο που ανακαινίστηκε, ένα σύγχρονο κτίριο. Να ευχαριστήσουμε το μουσικό μας, του Στέλιου του Χαλβατζή, που μας έχει παραχωρήσει τη μουσική του, και τη στιχουργό του καναλιού μας, την Άννα τη Μονογιού. Το κτίριο εδώ μπροστά, αυτό που φαίνεται ευθεία μπροστά, είναι οι παλιές φυλακές Τσάμου. Ναι, είχε Τσάμου παλιά φυλακές, αυτό το κτίριο εδώ μπροστά. Θα δείτε και την πυροσβεστική υπηρεσία, τα οχήματα εδώ. Λοιπόν, φίλοι μου, κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω που κάτσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι μας.